Εκλογές εδώ και τώρα, ζήτησε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, για να φύγει, όπως τόνισε, η κυβέρνηση του Πασόκ, αφού η χώρα δεν έχει άλλα περιθώρια και άλλα όρια αντοχής. Ο κ. Καρατζαφέρης από τη Λάρισα, όπου βρέθηκε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, υπογράμμισε πως η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο μετά την ανικανότητα, την ολιγορία και τα νομίματα των κυβερνήσεων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας, όπως είπε, για άλλη μια φορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα, να προκαλέσει διάλογο για να βγει η χώρα από την κρίση. Η χώρα βυθίζεται και ο καθένας κινείται στη δική του πορεία. Ουδής προσφέρει ιδέες. Ο καθένας είναι κατσομένος σε ιδιοληψίες. Ο ένας φοβάται τον άλλον. Μια στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχει διάλογος και μάλιστα εντατικοποιημένος. Ζήτησα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές να λάβει αποφάσεις πέρα και από το θεσμικό του ρόλο, κάνοντας χρήση του τεραστίου κύρους και την αποδοχή την οποία έχει στον ελληνικό λαό. Εννοώντας βέβαια πάντα να προκαλέσει έναν διάλογο αποφασιστικό, αναγκαίο, για να βρει η χώρα από την κρίση, μια και ο θεσμικός τρόπος συναντήσεως απέτυχε τον τελευταίο καιρό με την άρνηση κάποιων να προσέλθουν. Αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, με αυτή η συγκεκριμένη σύνθεση, πρέπει να φύγει. Κάνει κακό στο έθνος. Πρέπει να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές δεν είναι πρόσδεκτοι με την οικονομική κατάσταση που έχουμε, αλλά το μη χειροβέλτιστον. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, υποστήριξε πως η Ελλάδα χάνει συνεχώς ευκαιρίες και πως η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Ενώ σχολιάζοντας τα γεγονότα που εκτελήσονται στη Λιβύη, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η χώρα μας έχασε την εθνική κυριαρχία της, διαθέτοντας τις βάσεις για χρήση της εισβολής στη χώρα αυτή. Εχθές ο Πρωθυπουργός μου φάνηκε περισσότερο αμήχανος από κάθε άλλη φορά. Φοβήθηκε να απαντήσει όταν του ζήτησα συγκεκριμένα με στη Βουλή, μου πει τι γίνεται εάν υπάρχει συζήτηση με την Τουρκία για τη λεγόμενη κτένα, δηλαδή τα χωρικά μας ύδατα αναλόγως αποστάσεως, αυτό το οποίο θέλει να επιβάλλει η Τουρκία. Απέφυγε να μου απαντήσει. Δεν ήταν πιστική η απάντησή του όταν το τελικό σκάφος εκδιώχθηκε από πολεμικά της Τουρκίας και εν συνεχεία πήρε άδεια από την Τουρκία για να περάσει. Δεν μου είπε αν η νησίδα που βρίσκεται μόλις 5,5 μίλια από τη Σαμοθράκη είναι ελληνική ή υπάρχει καθεστώς σημείων, δηλαδή δεν πασχώσει με ελληνική σημαία. Ζήτησα από την κυβέρνηση και ιδιαίτερως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην συνάντησή μας να μην πέσουν Άραβες από ελληνικά όπλα. Είναι μια πρίκα που έχουμε τόσων δεκαετιών, δεν πρέπει να τη χάσουμε την επόμενη μέρα που θα τελειώσει η εισβολή στην Λιβύη. Ο κύριος Καρατζαφέρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, στο Κιλελέρ, επισημαίνοντας πως θα πρέπει ο Υπουργός να λάβει σοβαρά υπόψη του τρία θέματα: το νερό, το εργοστάσιο της ζάχαρης, αλλά και τη δημιουργία σχολής μελισσοκομείας. Υπάρχει μία προηλημμένη απόφαση για να γίνει η σχολή μελισσοκομείας εδώ στα Σταυρόφιον, πράγμα που θα προσθέσει πολλά στην οικονομία της χώρας, μια και το μέλι είναι ένα προϊόν ισχυρό για εξαγωγή. Το νερό είναι πρώτη ενέργεια εάν θέλουμε να αναπτύξουμε την γεωργία. Και η χώρα έχει σήμερα δύο πυλώνες για να βγει από την κρίση. Η ανάπτυξη της γεωργίας σε επίπεδα του 60, για φανταστείτε που καταντήσαμε να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω για να βρίσκουμε περίοδο σύγκρισης, η κατάντια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και η οικοδομή. Και τα δύο η κυβέρνηση του Πασόκ τα έχει απαξιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί η ζάχαρη δεν είναι κερδοφόρος. Η τιμή της έχει ανέβει 135% διεθνώς. Ένα προϊόν που του ζητάει όλος ο κόσμος και ανεβαίνει η τιμή του, εμείς εδώ δεν μπορούμε να το καλλιεργήσουμε και επιστρέφουμε το 50% της ποσόστασης. Αυτά είναι σχήματα οξύμορα, αντιφατικά και θα έλεγα καθόλου ευφυή. Ο κύριος Καρατζαφέρης βρέθηκε στη Λάρισα προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση της νεολαίας του κόμματος.